κάμερα αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα γελάτε για ώρες. Καλημερούδια, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να ξημέρωσε καλά για όλους σας ημέρα. Έχουμε μια πάλι βροχερή ημέρα σήμερα. Αλλά ξύπνησα, βασικά χθες είχα βάλει ένα πρόγραμμα ότι πρέπει να σηκωθώ το πρωί και να κάνω δουλειές στο σπίτι, να κάνω έναν πολύ καλό βαθύ καθαρισμό. Θα σας βάλω κάπου εδώ πέρα να δείτε πώς κάνω τον βαθύ καθαρισμό του σπιτιού. Και πήρε η μαμά μου τον μικρό, οπότε μπορούσα με πάρα πολύ άνεση να χρησιμοποιήσω τις χλωρινίτσες μου, τα απορριπαντικούλια μου. Οπότε κατάφερα να κάνω τζάμια, πέταξα λίγο νερό στα παντζούρια, τα είχα κάνει πριν την καραντίνα με σαπούνι κανονικά. Τότε που σας είχα κάνει το βίντεο, το πίσω μπαλκόνι έκανα, βασικά έκανα τα πάντα. Καθρέφτε τζάμια, πατώματα, ξεσκονίσματα, το ένα το άλλο. Το μόνο που δεν κατάφερα να κάνω είναι το μπροστά μπαλκόνι, το οποίο έχει γλάστρες. Και γίνεται. Το έλα να δεις. Προχθές είχε πάρα πολύ αέρα. Νομίζω σε όλη την Αττική ειδικά είχε πολύ αέρα. Γιατί όσο μίλαγα με γνωστούς φίλους και αυτά μου λέγανε ότι είχε πάρα πολύ αέρα. Και έχει γίνει το μπαλκόνι. Έχουν φύγει φύλλα. Και γίνεται. Το έλα να δεις μπροστά. Δεν θέλω καν να το κοιτάζω. Κάτω είναι γεμάτο φύλλα. Σήμερα είπα να κάνω το πίσω του μπαλκόνι που είναι πιο εύκολο. Δεν έχει γλάστρες. Οπότε με λίγο νερό κατευθείαν ξεπλένεται. Και έχει μεσημεριάσει. Ο Αλέξανδρος. Κοιμάται, νομίζω ότι πήρα λίγο θάρρος και μίλησα λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε για μεσημέρι. Αλλά θέλω να σας δείξω αυτό το πακέτο που σας είπα χθες, το οποίο τα μου καθάρισα και τα έβαλα μέσα στο σπίτι. Μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Σας είπα ότι είναι και ένα δωράκι που μπορείτε να κάνετε και να το δέτε και στο σούπερ μάρκετ. Είναι από την εταιρεία Glade. Μου έστειλαν αυτό το τέλειο κέρι, το οποίο μυρίζει Χριστούγεννα. Όλος ο χώρος και δεν το έχω αναμένει, δεν το έχω ανάψει. Άλλο ένα φυτό που στα χέρια μου δεν άντεξε. Ό,τι υπάρχει σε γλάστρα, στα δικά μου τα χέρια δέζει. Σήμερα ο Αλέξανδρος δεν είχε ιδιαίτερη θέληση για ύπνο μεσημεριανό και ξύπνησε από τις 4. Δεν κοιμήθηκε καλά. Οπότε, αφού έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς το παιχνίδι μας, είπαμε να ανοίξουμε και τα κουτάκια μας τώρα που είναι νωρίς. Πού μιλάει η μαμά, παιδί μου? Τι είναι αυτά που μιλάει η μαμά? Λοιπόν, για έλα να ανοίξουμε το κουτάκι που την ανοίξα, Αλέξανδρε. Έλα. Αλέξανδρε, κοίτα. Για να δούμε το κουτάκι με τον αριθμό 12. Τι κρύβει μέσα? Κρύβει ένα lip balm σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Να το, για να το δούμε και εσωτερικά. Αυτό εδώ, έλα, το θέλεις? Για κράτησε το. Και το άλλο το κουτάκι μας, στο Look Fantastic, έχει μέσα από η Λαμάσκουα ένα κραγιόν. Να δούμε τι χρώμα είναι όμως. Αυτό. Δεν ανοίγει, είναι αυτοκόλλητο τώρα. Και δεν μπορώ να το ανοίξω. Και έχω μέρες να ανοίξω το κουτάκι από Kinder. Δεν έχω ανοίξει το 10. Το 9 το έχω ανοίξει. Οπότε δεν έχω ανοίξει το 10, το οποίο είχε από αυτές τις μπάρες, τις ωραίες. Δεν έχω ανοίξει το 11, το οποίο έχει μικρό. Αυτό. Και δεν έχω ανοίξει ούτε το 12, που έχει και άλλη μπάρα, δηλαδή είδατε όλα μαζεμένα εδώ πέρα τι γίνεται, έχω να φάω όλα αυτά. Για να σας είμαι ειλικρινής, είμαι αρκετά κακοδιάθετη. Ίσως επειδή ακούσαμε και αυτά που ακούσαμε στην τηλεόραση, που το λιανεμπόριο δεν θα ανοίξει, που τελικά θα είμαστε 9 άτομα μόνο στα τραπέζια, που γενικότερα τώρα αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι, τώρα αρχίζεις, το ήξερα, όλοι το ξέρουμε, το ξέραμε κατά βάθος, ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε με όλους όσους αγαπάμε τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά
Τώρα που επιβεβαιώθηκε και στο 100%, γιατί πάντα υπάρχει μια ελπίδα μέσα μου, εμένα υπήρχε μια ελπίδα, ας πούμε, ότι... Καλά, δεν είπαμε, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα αφήσουν Ρεβεγιόν και Χριστούγεννα να κάνει πάρτι, δεν το συζητώ. Αλλά πίστεψα ότι ίσως καταφέρουμε να είμαστε λίγο περισσότερα άτομα, αλλά δυστυχώς θα είμαστε μόνο 9. Και να σας πω την αλήθεια, ότι έχω περάσει λίγο κάποιες περίεργες φάσεις αυτές τις ημέρες ψυχολογίας. Τις πρώτες ημέρες ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σκέφτηκα από πολύ νωρίς να παραγγείλω τα δώρα και να τα στείλω στους προορισμούς τους κατευθείαν για πιο σιγουριά, για το ότι όλοι θα έχουν παραλάβει τα δώρα τους και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να βρεθούμε ή κούφια η ώρα κάτι να γίνει, να έχει πάρει όλο το δώρο του το χριστουγεννιάτικο από εσένα. Αλλά μετά λίγο μου γύρισε διαφορετικά. Σήμερα είναι αυτό που μου συνέβη. Να σας πω, ξέρετε όσες με ακολουθείτε χρόνια, ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολύ του χειμώνα, έλατα, δάση, βουνά, χιόνια, πεθαίνω γι' αυτά. Πόσο μάλλον για τα Χριστούγεννα, αφού μου αρέσουν όλα αυτά, εννοείται πως μου αρέσουν και τα Χριστούγεννα. Και αυτό που μου άρεσε πάντα πιο πολύ τα Χριστούγεννα, πέρα το ότι μαζευόμαστε όλη η οικογένεια για το τραπέζι να φάμε, τα φαγητά ψήνονται, μοσχομυρίζει όλο το σπίτι, μου άρεσε πάρα πολύ και λάτρευα και ακόμα λατρεύω από παιδί τη διαδικασία της ανταλλαγής δώρων. Και αυτό γιατί όταν ξεκίνησα κι εγώ που δούλευα και είχα τα δικά μου χρήματα και έπαιρνα κι εγώ επιτέλους δώρα στους αγαπημένους μου, μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία της ανταλλαγής, γιατί έβλεπα κι εγώ από τα πρόσωπά τους, τις εκφράσεις των αλλωνών, αν το δώρο που τους πήρε τους άρεσε. Και είναι μια στιγμή αυτή των Χριστουγέννων που την περιμένω, πέρα από τις γιορτές, δέντρα, όλα αυτά, και για αυτή τη στιγμή της ανταλλαγής των δώρων, για να μπορώ να ψυχολογήσω και τον άλλον αν του άρεσε το δώρο που του πήρα. Και γενικότερα είμαι και ένας άνθρωπος που του αρέσει να παίρνει και να δίνει δώρα. Και φέτος έχει χαλάσει αυτό. Δηλαδή, παρόλο που είπα στις αδερφές μου να κρατήσουν τα δώρα κλειστά, κλειστά, τα άνοιξαν τα δώρα αναγκαστικά για να δούμε αν όντως πήγαν όλα εντάξει, αν κάποιο είχε λάτωμα ή αν πήγαν όλα τα σωστά, όλοι οι σωστοί κωδικοί. Παρόλο που τους είπα να τα κρατήσουν κλειστά, τώρα σκέφτηκα και λέω ότι δεν είναι το ίδιο. Είδαν τι περιέχει μέσα, οπότε ξέρουν και δεν θα είναι το ίδιο. Και να καταφέρουμε εμείς να ανταλλάξουμε όντως δώρα, δεν θα είναι το ίδιο. Και λίγο με στεναχώρησε αυτό που δεν θα μπορώ να το έχω, γιατί πάλι πέρσι δεν μπορούσα να το έχω αυτό. Λόγω της κατάστασής μου δεν είχα πάρει δώρα σε όλους, πέρα από τα παιδιά που δεν διαπραγματεύομαι όσο χάλια και είναι μες τα παιδιά να μην πάρω δώρο. Αυτές οι μέρες είναι για τα παιδιά ξεκάθαρα και για τους μεγάλους εννοείται, αλλά αυτές οι μέρες με τον Άγιο Βασίλη τα δώρα, τα παιδιά το... την ευχαριστούνται πάρα πολύ. Και λίγο με έχει ρίξει αυτό, ειδικά σήμερα. Και παρόλο που έκανα δουλειές, και συνήθως οι δουλειές, επειδή τρελαίνομαι να κάνω δουλειές στο σπίτι, σας το έχω ξαναπεί, με πάνε αλλού οι δουλειές του σπιτιού. Συνήθως άμα έχω στρες, άγχος και αυτά, εγώ πιάνω κάτι να κάνω, γιατί μου αρέσει, ξεχνιέμαι με τις δουλειές. Σήμερα παρόλο που έκανα δουλειές δεν μπορούσα να το ξεχάσω και δεν μπορούσα να το ξεπεράσω αυτό που τώρα πλέον το χώνεψα, ότι έτσι θα γίνει, ότι θα είμαστε μόνο 9 άτομα, μπορεί και λιγότερα άτομα να είμαστε, ανάλογα το πώς θα έρθουν τα πράγματα. Απλά αυτό που με χαροποιεί πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ είναι ότι μέχρι στιγμής όλοι μας είμαστε καλά στην υγεία μας και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε καλά στην υγεία μας και θα μπορέσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα και να μαζευτούμε στο τραπέζι όλοι μαζί γύρω-γύρω. Με προσοχή εννοείται θα τα καταφέρουμε αυτά. Και απλά ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσω μαζί σας, να μου πείτε κι εσείς από κάτω τι σκέφτεστε για αυτές τις μέρες, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει και πέρα από το αυτονόητο σίγουρα, δηλαδή μην μου γράψετε ότι θα μου λείψουν π.χ. τα αδέρφια μου ή οι γονείς μου ή οποιονδήποτε δεν μπορείτε να δείτε. Τι είναι αυτό που θα σας λείψει πέρα από τους συγγενείς και τους φίλους που αγαπάτε πολύ και δεν θα μπορέσετε να τους δείτε. Ποιο είναι αυτό το άλλο πράγμα που θα σας λείψει πέρα από αυτό. Ευτυχώς ήρθε η μαμά μου και μου έφερε ένα μπουκετάκι με αληθινά λουλούδια και μου έφτιαξε λίγο τη διάθεση. Πάντα τα λουλούδια μου φτιάχνουν τη διάθεση και μου ανεβάζουν λίγο το ηθικό. Νιώθω λίγο καλύτερα. Προσπάθησα έτσι λίγο να φορμάρω και τα μαλλιά μου, έβαλα και τις αγαπημένες μου πιτζάμες έτσι λίγο να μου ανέβει το ηθικό. Βέβαια μίλησα και με την Σίση, η Σίση είναι η κοπέλα που μου φτιάχνει τα μαλλιά πριν λίγο και μου είπε ότι είχα κλείσει ραντεβού για τις 30 Νοέμβρη να πάω να βάψω τα μαλλιά μου να τα έχω για τις γιορτές. Δεν ήθελα να πάω, οπότε δεν πάω μέσα στις γιορτές για να μην πέφτω σε κόσμο, πόσο μάλλον τώρα που εντάξει τώρα με τα μέτρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε μου είπε ότι επειδή ήμουν το πρώτο της ραντεβού και μας βάζει με κάποια σειρά, είμαι και τώρα το πρώτο της ραντεβού, οπότε θα μπορώ να πάω και εγώ με πιο πολύ ασφάλεια και ξέρω ότι η Σύση προσέχει και όλα. Οπότε λίγο και αυτό το κλικ που θα μπορέσω να πάω στο κομμωτήριο, λίγο να περιποιηθώ τα μαλλιά μου, λίγο να βάψω τη ρίζα, με έχει χαροποιήσει.
το γεγονός, έστω και αυτό το μικρό, είδατε τα αυτονόητα που είχαμε παλιά, πώς τώρα πια δεν είναι τόσο δεδομένα. Αύριο μπαίνουμε στη μέση των vlog μας. Παιδιά, πώς πέρασαν έτσι το μισό vlog μας, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, τρέχει σαν νερό. Ο καιρός και οι μέρες πάρα πολύ γρήγορα, παρόλο που είμαστε μέσα στο σπίτι. Θεωρώ ότι μου τρέχει τόσο γρήγορα επειδή έχω και το vlog μας. Διαφορετικά δεν ξέρω. Εντάξει, και η πρώτη καραντίνα που δεν είχα vlog μας πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αυτή νιώθω ότι πέρασε. Αυτές οι 12 μέρες, ας το πούμε έτσι, πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι δουλειές που σας έχω δείξει που κάνω κάθε βράδυ στο σπίτι. Τώρα με το vlog μας έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Συνήθως γίνονται πλέον ή πρωί. Με βολεύει καλύτερα με το vlog μας. Ή μεσημέρι, αν δεν προλαβαίνω πρωί και έχω μαγειρέματα για τον μικρό και τέτοια πράγματα. Και έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτή η ρουτίνα μου, είναι η αλήθεια. Αλλά γενικότερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω vlog μας. Και γενικότερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και μου στέλνετε αυτή τη θετική σας την ενέργεια και τα θετικά σας, τα πολύ ωραία μηνύματα. Και επειδή σήμερα με τις δουλειές και με τον μικρούλι που ξύπνησε νωρίτερα δεν έκανα καθόλου προετοιμασία του βίντεο, θα σας αφήσω κάπου εδώ για να ξεκινήσω, γιατί έχει πάει η ώρα ήδη 10 και θέλω σίγουρα ένα διωράκι μπροστά μου. Και μετά θα είμαι σε τεπέρανταση, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ και τα γνωστά. Σας φιλώ γλυκά και αύριο περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έρθουν τα πράγματα που έχω παραγγείλει για τη γενέθλια του Αλέξανδρου. Τα περιμένω με πάρα πολύ χαρά να τα δω και σιγά σιγά να αρχίζω να κάνω σχέδια που θα βάλω το ένα, που θα βάλω το άλλο. Θέλω να βρω, να δω αν γίνεται τώρα με αυτή την κατάσταση, να παραγγείλω κάπως, αν ξέρετε να μου πείτε, μπαλόνια με ήλιον, γιατί θέλω να το έχω και κάποια μπαλονάκια με ήλιον. Όχι ότι θα έχουμε κόσμο. Απλά είπα ό,τι θα έκανα αν είχαμε κόσμο να το κάνω και τώρα, γιατί είναι τα πρώτα του γενέθλια και είναι τα πιο σημαντικά. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά και θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια.